Στο βίντεο που ακολουθεί θα αναλύσουμε την περισυλλογή ανθρώπων από τη θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη μας τον άνθρωπο που πέφτει, την κίνηση του σκάφους, τη διεύθυνση του ανέμου και τέλος βέβαια τον άνθρωπο που αναμένει την περισυλλογή του από το σκάφος μας. Στον εξοπλισμό μας υπάρχουν κυκλικά σωσίβια για την περισυλλογή του ναυαγού. Στην άσκηση εδώ το κυκλικό σωσίβιο αντικαθιστά τον άνθρωπο που θα πέφτει στη θάλασσα. Ο ναυαγός λοιπόν πέφτει. Αυτομάτως, ταυτοχρόνως, ο χειριστής στρίβει προς την πλευρά που έπεσε ο ναυαγός και κάνει κράτη τη μηχανή. Ελέγχουμε το χώρο. Ελέγχουμε αν είναι καλά, αν έχει χτυπήσει. Κατευθυνόμαστε προς τον άνεμο. Βλέπουμε πού ακριβώς είναι ο άνεμος και εκεί κατευθυνόμαστε. Ελέγχουμε τον ναυαγό ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και εφόσον απομακρυνθούμε τουλάχιστον 3 μήκη σκάφους προς τον άνεμο και μπούμε λοιπόν προς σύννεμα, στρίβουμε και επανερχόμαστε προς τον ναυαγό. Η κατεύθυνσή μας πρέπει να είναι αργή και να μπούμε ανάμεσα στον άνεμο και στον ναυαγό, στην πλευρά που βρίσκονται τα χειριστήρια. Η στροφή μας λοιπόν είναι αριστερή στροφή, ώστε στη δεξιά πλευρά που βρίσκονται τα χειριστήρια και ο χειριστής να βρεθεί και ο ναυαγός. Στη στροφή μας κάνουμε πάλι κράτη, ώστε να μην κινείται η προπέλα, να μην υπάρχει κίνηση στη μηχανή και να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε πολύ αργά και προσεκτικά τον ναυαγό μας. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ασφαλής περισυλλογή ναυαγού από τη θάλασσα.